Ήθελα τόσο πολύ καιρό να κάτσω να γυρίσω ένα βίντεο για το YouTube, αλλά κάθε φορά ένιωθα έναν δισταγμό, κάτι να με κρατάει πίσω. Αλλά ο Σύζη δεν θα αφήνεις για αύριο τα πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα και δεν θα είσαι άλλο αναβλητική. Οπότε λέω, θα κάνεις ένα haul τα οποία σου αρέσουν και τα οποία τα βλέπεις και συνέχεια και τα απολαμβάνεις και νομίζω ότι και εσείς τα απολαμβάνετε πολύ. Και επειδή έκανα έκανα πολλές αγορές πρόσφατα, τα πήρα όλα μαζεμένα γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να ψωνίσω. Σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να τα μοιραστούμε, να σας δείξω, να σας πω έτσι στο περίπου πώς θα τα συνδυάσω, να τα δοκιμάσω μαζί σας. Οπότε θα σηκωθώ και θα πάω να πάρω αυτή την τεράστια σακούλα. Έχω βάλει όλα τα ρούχα που ψώνησα εδώ μέσα για να καταλάβετε πόσο πολλά είναι. Τα πήρα λοιπόν όλα αυτά από το Sense Shop, είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι ηλεκτρονικό, δηλαδή μπορείτε να ψωνίσετε από όπου και αν βρίσκεστε. Έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Θα ξεκινήσω με ένα set το οποίο με το που το είδα μου έκλειψε την καρδιά, γιατί έχει φανταστικό μοτίβο. Μου αρέσει πάρα πολύ το print, γιατί έχει λουλούδια και γενικά έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις του ροζ που μου κάνουν πάρα πολύ καλοκαιρινό. Μου αρέσουν τα ράφλες, το κάνουν έτσι πιο ρομαντικό. Από πίσω έχει στην πλάτη κορδόνι και από κάτω συνδυάζεται με αυτήν εδώ τη φούστα, η οποία έχει διάφορα layers, αν δείτε, και έχει και αυτή ράφλες, έχει δηλαδή αυτούς τους σχηματισμούς, τους φραμπαλάδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το δοκίμασα, μου άρεσε πάρα πολύ πάνω μου και νομίζω ότι και με μαυρισμένη επιδερμίδα θα είναι ακόμα πιο φανταστικό. Θα προχωρήσω σε ένα ακόμα σιτάκι, το οποίο είναι επίσης πολύ καλοκαιρινό, γιατί έχει αυτό το print με τα φύλλα, τα οποία εμένα μου κάνουν πάρα πολύ exotic. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το μπουστάκι, που όπως βλέπετε έχει αυτές τις λωρίδες μπροστά. Έχουμε λοιπόν αυτό το μπουστάκι και έχουμε και την παντελόνα του, η οποία έχει και την τζαχπινιά που ότι ανοίγει μπροστά, που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς και νομίζω ότι και αυτή με μαυρισμένο δέρμα θα δείχνει φανταστική. Θα προχωρήσω, λοιπόν τώρα ό,τι πιάνω, θα προχωρήσω σε ένα σακάκι που παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ, μου θύμισε κάτι έτσι κολυμπιακό. Αυτό είναι περισσότερο για άνοιξη, δηλαδή είναι για τώρα, όσο το ευχαριστηθείς τώρα, γιατί μετά πιστεύω θα σκάσω με αυτό. Και τι σκέφτηκα να κάνω, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να μιξάρω τα prints και σας έχω κάνει και σχετικά βίντεο και στο IGTV μου αλλά και εδώ στο YouTube, σκέφτηκα να κάνω ένα συνδυασμό αυτού του plate, αυτού εδώ το καρό, με ένα ακόμα καρό, το οποίο καρό βρίσκεται πάνω σε αυτήν την υπέροχη φούστα, η οποία κάνει λίγο tennis skirt, λίγο κολέγιο. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι φούστες, έψαχνα πάρα πολύ καιρό μια τέτοια φούστα, γιατί όλες αυτές για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ κοντές. Αυτή έχει φανταστικό μήκος και νομίζω ότι σε συνδυασμό αυτά τα δύο θα κάνουν έτσι ένα πάρα πολύ stylish σύνολο. Πάμε σε ένα παντελόνι, το οποίο το φόρεσα χθες, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο, κάνει φανταστικό ποπό. Έχω ξετρελαθεί που έχουν επιστρέψει στη μόδα τα animal prints και συγκεκριμένα που παίζουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο τα zebra prints και τα cow prints, δηλαδή η zebra και η αγελάδα σαν print. Τα αγελαδί μου κάνουν έτσι πολύ old school, δηλαδή φεύγουν από το sexiness που κάνουν γενικότερα τα animal print και πάνε στο πιο cool το παιδί μου. Είναι ελαστικό, δηλαδή ενώ στην αρχή μου φάνηκε στενό, ήταν μια χαρά, οπότε νομίζω ότι θα ταιριάξει σε πολλούς σωματότυπους. Θα συνεχίσω με ένα σετάκι λίμων. Θα πάθετε σοκ τώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το σακάκι, το οποίο είναι oversized. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το print. Αυτό λέγεται Pied de Poule. Λοιπόν, είναι ασπρόμαυρο και έχει ασορτή μπουστάκι και ασορτή σορτσάκι. Το μπουστάκι του είναι αυτό εδώ, οπότε φοράς ανοιχτό το σακάκι και από μέσα αυτό εδώ το μπουστάκι. Το σορτσάκι του λοιπόν είναι αυτό εδώ, το οποίο θέλω να πω ότι σε μένα είναι στενούτσικο. Αλλά επειδή έρχεται από... κλείνει κανονικά, αλλά είναι λίγο σε πιο στενή γραμμή. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι έχει φαρδιά γραμμή, αν έχετε το δικό μου σωματότυπο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή έρχεται από πάνω το σακάκι, φαίνεται μια χαρά. Και το ίδιο σετάκι το πήρα και σε ρόζα παλό. Με αυτό έχω πάθει έρωτα. Έχω πάθει πραγματικά... είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δείτε τώρα εδώ. Το τζάκετ, το σακάκι του από πάνω, το σορτσάκι του και το τοπάκι του. Πανέμορφο. Θα συνεχίσω
με αυτό εδώ το φορματάκι, το οποίο είναι σε σκούρα μπλε απόχρωση. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εδώ τα φορματάκια για καλοκαίρι. Είναι ό,τι πιο cute. Έχει και τη ζώνη στο ίδιο print, ούτως ώστε να τη δένετε στη μέση, να το δένετε στη μέση και να τονίζετε έτσι την μέση σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαριτωμένο, αέρινο, δροσερό. Έχει ράφλες από κάτω. Εμένα αυτά τα φορματάκια και το καλοκαίρι είναι τα αγαπημένα μου. Θα συνεχίσω με ένα ακόμα animal print. Και όπως σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ η ζέβρα. Είναι αυτή εδώ η φόρμα, η οποία έχει λάστιχο από κάτω, οπότε κάνει έτσι πιο μπάγκι, πιο φαρδί, πιο χαχόλικο. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ελαστική, σας είπα είναι φόρμα, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Αυτή είναι πιο ανοιξιάτικη επιλογή, δηλαδή το υφασμά της είναι λίγο πιο χοντρό, οπότε δεν θα την επέλεγα για καλοκαίρι, αλλά για αυτή την περίοδο είναι ό,τι πρέπει. Θα συνεχίσω με ένα ακόμα animal print και με ένα ακόμα αγελαδί, το οποίο είναι αυτό το jacket, παιδιά, το λατρεύω. Έχω ήδη αυτό εδώ το παντελόνι που φοράω, που είναι αγελαδί, οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνω ένα total σύνολο και να έχω το ίδιο πράγμα σε jacket. Είναι αυτή η ποιότητα, η jean, η μαλακή όμως, δηλαδή δεν είναι πολύ σκληρό, αλλά είναι η υφή του jean. Οπότε επειδή και αυτό που φοράω είναι σε jean υφή, σκέφτηκα ότι θα είναι τέλειο σαν σετάκι. Μαζί είναι φαρδί, είναι oversized. Θα συνεχίσω, τώρα το πιάνω πρώτο, θα συνεχίσω με αυτό εδώ το κιμονό, το οποίο είναι έτσι μακρύ, είναι maxi και είναι κοντομάνικο. Αυτό το print για κάποιο λόγο εμένα μου κάνει πάρα πολύ Versace, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αυτά τα χρώματα της Versace, το κίτρινο, το mauve, το πράσινο, πάρα πολύ ωραίο και σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και με μαγιό, με ένα ολόσωμο μαγιό, ας πούμε μαύρο, λευκό, οτιδήποτε. Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για να το φορέσεις από πάνω μετά το μπάνιο, αν συνεχίσεις π.χ. για ποτό κτλ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα ακόμα σετάκι, το οποίο μου κάνει λίγο πορσελάνι. Είναι κοντό λοιπόν το πάνω του, είναι κοντομάνικο, η ποιότητά του είναι silk, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ απαλό, είναι αέρινο, δεν είναι βαρύ ύφασμα. Και από κάτω έχει την αντίστοιχη zip culotte, η οποία zip culotte είναι πάρα πολύ άνετη, έχει λάστιχο από πάνω και ανοίγει έτσι σε χαρτιά γραμμή προς τα κάτω. Θα συνεχίσω με ένα μαγιό, το οποίο με το που το είδα λέω έλα εδώ εσύ μικρό πανέμορφο πράγμα. Είναι ροζ, έχει αρκουδάκια, είναι ολόσωμα, εγώ τρέλα με τα ολόσωμα, οπότε το τσίμπησα κι αυτό. Θα συνεχίσω τώρα που τα βλέπω έτσι με τρία καπέλα, γιατί ένα δεν είναι ποτέ αρκετό. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ το οποίο είναι μπεζοκίτρινο, μετά πήρα αυτό εδώ που μου κάνει έτσι κάπως sunset χρωματισμούς, έχει πορτοκαλί, φούξη κτλ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο και αυτό θα ταιριάζει και με το μαγιό που σας έδειξα με τα κουδάκια, και πήρα και ένα άλλο το οποίο είναι και τα τρία tie-dye. Και το τρίτο είναι αυτό εδώ το λιλά με το λευκό. Λοιπόν, θα προχωρήσω στη συνέχεια σε t-shirts, τα οποία... Το οποίο το ένα είναι αυτό εδώ που φοράω με τα Doberman πάνω, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι oversized, σκοφτώ να το δείτε. Είναι αυτά τα oversized τα φαρδιά, τα οποία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, που θυμίζουν αντρικά. Λοιπόν, και μετά πήρα το ίδιο γκρι, την ίδια απόχρωση, με αυτόν εδώ το σκορπιό από πίσω. Επίσης πήρα αυτό εδώ το τισερτάκι, ξέρετε ότι αγαπώ τους ήλιους, τα φεγγάρια κτλ. Οπότε αυτό έπρεπε να μπει σίγουρα στη συλλογή μου, λέει hello, have a nice day. Παιδιά, θα σας δείξω ένα φόρεμα το οποίο με το που το είδα κατάλαβα ότι αυτό εδώ το φόρεμα είναι ό,τι πρέπει για μένα. Είναι rip, είναι αυτό εδώ το πορτοκαλί, το πάρα πολύ ζεστό που δεν φαίνεται καμία σχέση με την εικόνα που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Αγκαλιάζει φανταστικά το σώμα, αγκαλιάζει την κάθε καμπύλη. Έχει αυτήν εδώ τη σούρα μπροστά και το κόψιμο, το άνοιγμα, οπότε μπορείς να το σουρώσεις παραπάνω και να είναι πιο βαθύ το κόψιμο, μπορείς να το αφήσεις και πιο κάτω και να ανοίγει από λίγο πιο κάτω. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, εγώ τα λατρεύω αυτά τα φορέματα, θα το καταφορέσω το καλοκαίρι. Είστε έτοιμοι να ζήσετε την καλύτερη εμπειρία σας, έναν οργασμό παπουτσιού? Λοιπόν, μπορεί στους, βασικά στους περισσότερους νομίζω δεν θα αρέσει τόσο. Εγώ το λάτρεψα, είναι το αγαπημένο μου παπούτσι ever νομίζω, και μιλάω για αυτήν εδώ την πότα. Είμαι ευτυχισμένη που την έχω πάρει και που αυτή τη στιγμή την έχω στα χέρια μου και δεν θα τη χάσω, γιατί αν έβλεπα αυτή την πότα σε ένα άλλο βίντεο νομίζω ότι θα στενοχωριόμουν πάρα πολύ που δεν θα την είχα εγώ.
Λοιπόν, τη φέρνω πιο κοντά να τη δείτε. Είναι διάφανη, δεν έχει κάτι μέσα. Είναι όντως δίχτυ, δηλαδή δεν έχει κάποιο πλαστικό κτλ. Μόνο εδώ έχει λίγο πλαστικό. Είναι πολύ κεντρικό, θα μου πεις, αλλά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν το φορέσει με τον σωστό τρόπο, θα είναι πάρα πολύ stylish αυτό το παπούτσι. Και θα σας δείξω και ένα sneaker, το οποίο δεν είχα εγώ πέρσι sneaker και νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χρειαζόμουν πραγματικά. Θα σας δείξω ένα μαγιό σε κόκκινη απόχρωση, το οποίο γενικότερα έχουν επιστρέψει στα μαγιό, έχει επιστρέψει η τάση των 80s, 90s, αυτά τα πιο ψηλόμεσα μαγιό. Αυτά τα ψηλόμεσα γενικότερα κολακεύουν γιατί ανεβαίνουν πάνω στη μέση και έτσι την κάνουν να δείχνει πιο στενή, δίνοντας ένα σχήμα κλεψίδρας στο σώμα μας. Και έχει και αυτό εδώ το κορδονάκι μπροστά που μου έκανε εμένα μια πάρα πολύ sexy λεπτομέρεια. Και το ίδιο ισχύει και για το από πάνω του. Έχει σπαγκέτι τυράντες, αυτές τις πολύ λεπτές. Και από κάτω πάλι το κορδονάκι του. Μου φτιάξανε. Θα έρθω κοντά να το δείτε καλύτερα. Αυτό εδώ το κολλιέ, το οποίο είναι πολύχρωμο. Γενικότερα, όπως έχετε καταλάβει, έχουν επιστρέψει τη μόδα full αυτά τα πολύχρωμα με τις χαντρούλες που μας θυμίζουν λίγο την παιδική μας ηλικία. Και μου φτιάξανε συνδυαστικά και αυτό εδώ, το οποίο είναι personalized και γράφει CC. Οπότε μπορείτε να κάνετε μια personalized παραγγελία στο σχέδιο που θα σας αρέσει. Βρήκα αυτούς εδώ τους φιόγκους, οι οποίοι είναι με κλειψάκια από πίσω, οι οποίοι είναι κοκαλάκια και μου άρεσαν πάρα πολύ, μου φάνηκαν πάρα πολύ cute, οπότε πήρα 1, 2, 3. Α, ναι, έχει μείνει και ένα μπλουζάκι, το οποίο δεν πρόλαβα καν να το ανοίξω. Είναι rip, είναι από αυτά τα μπλουζάκια που νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε στην τουλάπα μας. Αυτά εδώ τα στενά, ωραία rip μπλουζάκια. Αυτό είναι σε μια πάρα πολύ ωραία λίλα απόχρωση, η οποία φαίνεται πιο ψυχρή σε εσάς, αλλά είναι πιο θερμή. Νομίζω ότι αυτό το χρειάζομαι σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, γιατί είναι πάρα πολύ βολικά και τα λατρεύω. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο της επιστροφής, το βίντεο του comeback. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα. Δεν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα το κάνω μοντάζ, αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι το αγαπημένο μου part, αλλά ελπίζω να το απολαύσετε εσείς. Εγώ το απόλαυσα πολύ, και το κομμάτι του να ψωνίσω, αλλά και το κομμάτι του να το μοιραστώ μαζί σας, είναι λες και το δείχνω σε μια φίλη μου. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε αν σας άρεσαν, τι σας άρεσε περισσότερο, τι θα φορούσατε εσείς. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε λοιπόν το subscribe και εννοείται μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο βίντεο, το οποίο ελπίζω να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά, σας φιλώ, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο της επιστροφής και εγώ θα σας δω σε επόμενο βίντεο. Α, καλέ, ξέχασα το πιο σημαντικό. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Instagram, το όνομά μου είναι αυτό εδώ. Και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!